Και ενώ, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επενδυτική βαθμίδα και ενώ καμαρώνει γιατί πιάνονται οι δημοσιονομικοί της στόχοι από τη φοροαφέμαξη του λαού, και ενώ 3 χρόνια τώρα το ΑΕΠ, ο παραγόμενος δηλαδή πλούτος, ολοένα και αυξάνεται, τι περίεργο, από όλη αυτή την πίτα που πράγματι μεγαλώνει, τελικά ολοένα και μικραίνει εκείνο το κομμάτι του κράτους που πάει για τις ανάγκες της στοιχειώδης του λαού, όπως είναι η μόρφωση και η εκπαίδευση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Και ακριβώς γι' αυτό είναι που μεγαλώνει συνέχεια, την ώρα που μικραίνει η κρατική χρηματοδότηση, μεγαλώνει συνέχεια, πάνω από 1,2 δις ευρώ έχει φτάσει το συνολικό ποσό που δίνουν για εξωσχολική υποστήριξη και δραστηριότητες οι λαϊκές οικογένειες. Η αριθμή είναι αμήλικτη και είναι δική σας. Γιατί μπορεί να ήρθε εδώ το πρωί ο κύριος Υπουργός και να μίλησε για αύξηση 250 εκατομμυρίων, λέει, γενικά. Ωστόσο, για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το συνολικό ποσό που θα δοθεί για το 2024 είναι μειωμένο κατά 135 εκατομμύρια ευρώ, όπως και πέρυσι. Και αυτό λέει πολλά. Πρώτα-πρώτα εξηγεί γιατί, ενώ φτάνουν τα Χριστούγεννα, εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκατοντάδες μαθητές με έγκριση για εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη ακόμα περιμένουν. Και εσείς τι τους απαντάτε? Δεν θα γίνουν, λέει, άλλες προσλήψεις, κι ας γίνουν κομμάτια όσοι προσλήφθηκαν και δουλεύουν, μόνο να μην φαίνονται τα κενά. Κόστος, λοιπόν, κόστος μεγάλο αποτελούν για την πολιτική σας, ποιες αλήθεια, οι βασικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το βλέπουμε άλλωστε και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που είτε τα αφήνετε χωρίς δασκάλους για καιρό, είτε τα κλείνετε το ένα μετά το άλλο, όπως τώρα στο Μόναχο, με τους μετανάστες εκεί γονείς να ξεσηκώνονται. Κατά τα άλλα, κάνετε πως ενδιαφέρεστε για τους απόδημους, αλλά μόνο για την ψήφο τους. Άλλη μια βασική συνέπεια της υποχρηματοδότησης είναι και το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών στα σχολεία τους. Μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, τώρα που μιλάμε, 600 μαθητές συνεχίζουν να μην μεταφέρονται, με κρατική ευθύνη βέβαια, από και προς τα μακρινά σχολεία τους. Και στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 500 παιδιά με αναπηρίες αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ακόμα περιμένουν από την αρχή της χρονιάς το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να εξασφαλίσει τη μεταφορά τους στα ειδικά σχολεία. Άντε τώρα να πείτε σε όλα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με εκείνο τον περίσσιο κινησμό αλλά Μαρία Αντουανέτα, ότι το περπάτημα κάνει καλό. Άντε να το πείτε. Η υποχρηματοδότηση όμως απειλεί και τα ίδια τα σχολικά κτίρια. Δεν είναι μόνο ότι ειδικά σχολεία στεγάζονται σε καταστήματα πολυκατοικίας χωρίς αυλή, όπως το Κορδελιό, ή σε πολυόροφα κτίρια, παρακαλώ, ειδικά σχολεία σε πολυόροφα κτίρια, αλλά χωρίς ασανσέρ, ή σε ενοικιαζόμενα ημιυπόγεια, ή ακόμη και σε πρώην εργοστάσια που εμφανίζονται κατά καιρούς ποντίκια. Δεν είναι μόνο ότι παλιά και υποσυντηρημένα κτίρια συχνά με τις φθορές τους γίνονται επικίνδυνα για τα παιδιά. Είναι και τότε ακόμα και εκείνος ο στοιχειώδης οπτικός πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δεν έχει καν ξεκινήσει ούτε για αυτά τα 9.000 σχολικά κτίρια που χτίστηκαν από το 1960 μέχρι το 1985, χτίστηκαν δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Και ναι, καλοί οι διαδραστικοί πίνακες, πράγματι, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για να εμπλουτίσει το μάθημα, να το κάνει πιο ενδιαφέρον. Με ποιο δίκτυο ίντερνετ όμως, με αυτό που σέρνεται και δεν σηκώνει ούτε τις σημερινές βασικές λειτουργίες του σχολείου? Και πώς θα δουλέψουν αυτοί οι διαδραστικοί πίνακες όταν είναι χιλιάδες τα προβλήματα στα ηλεκτρολογικά των σχολείων λόγω της υποσυντήρησης? Πρώτα λοιπόν εξασφαλίζεις τη στατικότητα και την ασφάλεια ενός σχολείου και μετά το εξοπλίζεις με σύγχρονα μέσα. Τα σχολεία όμως χρειάζονται, ξέρετε, και εκπαιδευτικούς, μόνιμους και σταθερούς. Και τι έχετε καταφέρει εσείς και όλοι οι προηγούμενοι?
πάνω από 50.000 να είναι φέτος οι εκπαιδευτικοί, το 40% δηλαδή σχεδόν, οι αναπληρωτές συμβασιούχοι, στους οποίους όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται τα ίδια δικαιώματα με αυτά των μονίμων συναδέλφων τους, αλλά φτάνετε να κόβετε ακόμα και το μισθό τους και τα ένσημά τους, αν τυχόν πάθουν ένα σοβαρό ατύχημα, ας πούμε, ένα κάταγμα. Την ίδια στιγμή, για όλους τους εκπαιδευτικούς, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, εντείνεται μια απερίγραπτη γραφειοκρατική πίεση και με την κυβέρνηση από πάνω να κουνάει και τον μπαμπούλα της αξιολόγησης, αυτό το εργαλείο της επιβολής, της πολιτικής της, σπάζοντας βέβαια συνέχεια και αυτή τα μούτρα της, καθώς όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά όλο και περισσότεροι γονείς αντιδρούν συλλογικά στην αντιδραστική αξιολόγηση που μέσα από την υποταγή και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην εμπορευματοποίηση της μόρφωσης και του σχολείου, δηλαδή στο ξεπαράδιασμα των γονιών. Το θέμα λοιπόν, και εδώ απαντάμε σε αυτό που έλεγε το πρωί ο κύριος Υπουργός, καμαρώνοντας για τα πολλαπλά βιβλία, το θέμα δεν είναι, ξέρετε, αν το σχολικό βιβλίο θα είναι πολλαπλό ή όχι. Το θέμα είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, το τι γράφει αυτό το βιβλίο. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Γιατί όταν εξαφανίζεις τη λογοτεχνία από τα σχολικά βιβλία, αυτό το κενό, ξέρετε, δεν το καλύπτεις με τα δυο λογοτεχνικά έργα που θα δώσεις στα παιδιά. Την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση έχει και ο πολιτισμός, που αντιμετωπίζεται συχνά, ανοιχτά πλέον και κοινικά ως εμπόρευμα. Και μάλιστα όχι ως ένα σύνολο, αλλά ως κομμάτια, αλλά περισσότερο και άλλα λιγότερο προσοδοφόρα για επενδύσεις καπιταλιστών. Και βέβαια ως μια περιττή πολυτέλεια, ένα περιττό έξοδο, πεταμένα λεφτά του κράτους. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε χρόνο σταθερά ο πολιτισμός αποτελεί το αποπέδι του προϋπολογισμού. Εδώ, στον εμπορευματικό υποβιβασμό του πολιτισμού, μισό λεπτό χρειάζομαι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχει τη ρίζα της και η απαξίωση των καλλιτεχνικών σπουδών και η υποβάθμιση των καλλιτεχνών και η μεταφορά των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στην ιδιοκτησία των πολιτιστικών βιομηχανιών και η μετατροπή των μουσείων σε επιχειρήσεις και η συγχώνευση του ΕΚΟΜΕ με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ξέρετε, όλο αυτό το σχήμα πολιτισμός-εμπόρευμα περικλείεται σε μια μονάχα εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου με την οποία εγκύκλιο δίνεται, ακούστε, προτεραιότητα στους τουρίστες και τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες της κρουαζιέρας για επισκέψεις στην Ακρόπολη και περιορίζεται ασφυκτικά τις επισκέψεις των σχολείων στην Ακρόπολη, στις πρωινές ζώνες, δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να πάνε, αν και όταν καταφέρουν να βρουν και εισιτήρια. Κλείνοντας, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Άσφαιρη. Ψηφίζετε τα περισσότερα νομοσχέδια και τα παραπέμπετε όλα βέβαια στις επόμενες εκλογές, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στη Νέα Δημοκρατία να αλωνίζει. Τώρα με το ΚΚΕ για να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ αυτό το αγωνιστικό, διεκδικητικό, λαϊκό ρεύμα που αμφισβητεί στην πράξη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ.